Θα μας πεις 2-3 άρθρα τώρα για τον καρκίνο του προστάτου, γιατί ξεκίνησαμε και 10 λεπτά, κύριε Χατζηχρήστο, που ξεκίνησαμε. Βέβαια, και 10 λεπτά. Βέβαια, ο κύριος Κολαρίκος έχει κάνει 9 άρθρα, θα σταματήσετε μου όποτε θέλετε. Τι να κάνετε τώρα. 3 άρθρα. Λοιπόν. Τα καλύτερα που έχεις εσύ. Λοιπόν, για τον προστάτη δεν έχει ο κύριος Κολαρίκος κάποιο interest με αυτήν εδώ. Το Protect είναι μια τυχεοποιημένη μελέτη που την αναμένουμε πολύ, συγκρίνει ριζική ακτινοβολία με active surveillance. 1600 άρρωστοι, 500 επί της ουσίας, μετρήσαν ουσιαστικά τη θνησιμότητα. Το πρόβλημα με τη μελέτη εδώ είναι ότι ενώ υπολογίσαν αρχικά, ήταν σχεδιασμένη να έχει θνητότητα 15%, το αλλάξαν καθοδόν γιατί είχε 10% και τελικά το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 1%. Οπότε αυτή η μελέτη ουσιαστικά στηρίζεται μόνο σε 17 θανάτους, έτσι. Μια μεγάλη μελέτη που αναμένεται, ήταν προοπτικά τυχιοποιημένη, άρρωστη με αρχικό στάδιο καρκίνου, έτσι, όχι πολύ κακά στοιχεία, 77% είχαν κλείσον 6. Το active monitoring, έτσι, οι μισοί από αυτούς κατά διάρκεια της μελέτης έκαναν κάποια θεραπεία, μεταπέσαν στο άλλο άρμα. Εν πάση περιπτώσει, η δεκαετή θνησιμότητα ήταν παρόμοια, ανεξάρτητα της θεραπείας, έτσι. Αλλά αυτοί που εμφάνισαν περισσότερο εξέλιξη της νόσου ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν στο Active Surveillance Group. Έτσι, αυτοί που ήταν Active Monitoring είχαν διπλάσιες μεταστάσεις και το πρόβλημα που είπαμε ότι παρόλο που σχεδιάστηκε προς εκκοσιατίας ήταν underpowered για να δείξει τελικά τη διαφορά στην επιβίωση μεταξύ των τριών μεθόδων. Αυτό που έδειξε είναι ότι ενώ δεν υπήρχε διαφορά στο overall survival, στην η ριζική θεραπεία, είτε αυτή ήταν ακτινοβολία είτε ριζική προστατεκτομή, μπόρεσε να μειώσει τη θνητότητα από την εξέλιξη της νόσου. Ένα άρθρο για το 1% μπορεί να μην κάνει και τίποτα, δηλαδή άμα είναι 1%. Έτσι, αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Έτσι, δηλαδή το χειρουργείς με αυτό που παρακολουθείτε και παλεύεις και επειδή χειρούργησες το νικάς με μικρή διαφορά. Και 10 χρόνια όμως μόνο. Και βεβαίως η συνέχεια του Protect ήταν να δούνε και τι επιπτώσεις είχαν αυτές οι τρεις θεραπείες στην ποιότητα ζωής και στα διάφορα functions. Τους βάλαν και συμπληρώσανε καμιά δεκαριά ερωτηματολόγια και μελετήσανε βέβαια εγκράτεια, σεξουαλική δυνατότητα, πλοκές από το έντερο και γενικά το quality of life. Η ριζική προστατεκτομή, όπως αναμένεται, είχε τα χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά την εγκράτεια των νούρων. Στατιστικά σημαντική, έτσι, διαφορά. 17% είχαν ανάγκη για πάνω στα 6 χρόνια, 8% στο active monitoring, 4% στην ακτινοθεραπεία. Έχουν 100% εγκράτεια. Πώς γίνεται αυτό? Είδες, δεν θα ήταν ρομποτικά προφανώς από την Ελλάδα. Okay. Η σεξουαλική λειτουργία και αυτή ήταν επηρεασμένη βεβαίως στο άρμ της ριζικής προστατεκτομής με στατιστικά σημαντική διαφορά. Ενώ οι επιπλοκές και η λειτουργία του εντέρου ήταν επηρεασμένη κυρίως στο άρμ της ακτινοθεραπείας σε στατιστικά σημαντική ποσοστό. Το overall health related quality of life δεν διέφερε μεταξύ των τριών θεραπείων. Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο ουσιαστικά, έτσι, που λέει ριζική προστατεκτομή, ακράτεια και σεξουαλική δυσλειτουργία, ακτινοθεραπεία από το έντερο. Πάμε παρακάτω. Γνωστά βέβαια, αλλά είναι προοπτικά τυχιοποιημένες μελέτες, μεγάλες μελέτες και γι' αυτό έχουν μια βαρύτητα. Η τρίτη συνέχεια της Protect, ουσιαστικά τους αρρώστους που αποκλείσαν από την Protect γιατί είχαν τοπικά εκτεταμένο ή μεταστατικό καρκίνο, τους συγκρίνανε μια παρόμοια ομάδα, μια αγγλικής ομάδας μελέτης της UK Anglia Cancer Network. Η διαφορά των δύο ομάδων αυτών ήταν το ίδιο, μεταστατική και τοπικά προχωρημένη, αλλά στη μία ομάδα της Protect αυτοί είχαν κάνει PSA όλοι, ενώ στην άλλη ομάδα είχαν κάνει πολύ λίγοι, ένα 8 με 13% είχαν κάνει μόνο PSA και ουσιαστικά εμέσως προσπαθούσαν να δούνε αν το screening του PSA έπαιζε κάποιο ρόλο στην επιβίωση. Παρατηρήθηκε 45% μικρότερο ποσοστό θανάτων από καρκίνο του προστάτου στην ομάδα της Protect σε σχέση με την άλλη. Όμως η διαφορά της συνολικής θνητότητος δεν άλλαζε. Άρα λοιπόν ίσως το screening μειώνει την θνητότητα από καρκίνο του προστάτου, αλλά όχι συνολικά. Παρόλο που δεν σχεδιάστηκε να επιλύσει αυτή την αντιπαράθεση, έτσι, το αποτέλεσμα του το τι θα κάνει το screening του PSA θα μας το δώσει η μελέτη cluster στο τέλος αυτού του έτους, που έχει πολύ μεγάλο αριθμό αρρώστων. Έτσι. Τρίτη, είναι η συγκριτική, είχαμε μιλήσει γι' αυτό και προηγουμένως, είναι αυτή η μελέτη τυχεοποιημένη προοπτικά, ρομποτική ριζική, ανοιχτή ριζική,
αναφέρθηκε έτσι. Το συμπέρασμα, πες. Το συμπέρασμα είναι 151 ασθενείς ανοιχτοί. Το συμπέρασμα. Ότι είναι τα ίδια ουσιαστικά. Δεν υπήρχε διαφορά εκτός από την αιμορραγία, την νοσηλεία στο νοσοκομείο και το μεταχειρητικό πόνο. Καμία διαφορά στο μεταχειρητικό. Είναι όλα τα ίδια. Αφήστε με να τα πω. Καμία στατιστική σημαντική διαφορά. Σεξουαλική λειτουργία, λειτουργία του ουροποιητικού κεντερική. Δεν υπήρξε στατιστική σημαντική διαφορά στα θετικά όρια. Δεν υπήρξε διαφορά στο μεταχειρητικό πόνο. Αλλά είχε διαφορά στο χειρουργικό χρόνο. Περιέργως το ρομπότ ήταν πιο γρήγορο. Γίνεται. Απώλεια αίματος, στην απώλεια αίματος και στο χρόνο νοσηλείας. Και εδώ λένε ότι, ας πούμε, οι δύο χειρουργοί, ο ένας ο ρομποτικός είχε 150-200 περιστατικά, ο άλλος είχε 1500. Και ίσως έπαιζε κάποιο ρόλο σε αυτό. Να προχωρήσω. Να κλείσουμε άλλο ένα άρθρο. Για κλείσε. Okay. Είναι αυτό που ουσιαστικά είναι σημαντική, γιατί μελετάει την επίδραση του σεταξέλης και του ζωλιδρονικού οξύ σε τοπικά προχωρημένο μεταστατικό υποτροπιάζοντο καρκίνο του προστάτου σε σχέση με τη στάνταρ θεραπεία. Ουσιαστικά, ναι, είναι 100 κέντρα στη Σουηδία, μεταστατική άρρωστη, προχωρημένη νόσο δηλαδή, high risk εν πάση περιπτώσει, κακή άρρωστη, 3.000 από αυτούς. Ουσιαστικά κάναν 4 arms, μόνο ορμονοθεραπεία. Ορμονοθεραπεία με ζωλιδρονικό, ορμονοθεραπεία με δοσεταξέλη και ορμονοθεραπεία με ζωλιδρονικό και δοσεταξέλη. Εντάξει. Και προσπαθήσαν να συγκρίνουν τις διαφορές στο overall survival και στην πρόοδο της νόσου όσον αφορά τη βιοχημική, την τοπική υποτροπή, γενικώς την υποτροπή και τις μεταστάσεις. Τώρα, το ζωλιδρονικό οξύ από μόνο του ουσιαστικά δεν έδειξε καμιά διαφορά, δεν προσέφερε τίποτα. Σε σχέση με. Προσθέτοντάς το δηλαδή στην ορμονοθεραπεία, δεν κάναμε τίποτα. Η δοσεταξέλη είχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Βελτιώθηκε δηλαδή το overall survival. Ομοίως στατιστική σημαντική διαφορά ήταν και αυτή στο arm της δοσεταξέλης μαζί με το ζωλιδρονικό, προφανώς γιατί υπήρχε λόγω της δοσεταξέλης. Αντίστοιχα, η ομάδα αυτών που είχαν ζωλιδρονικό δεν είχαν στο failure free survival καμία διαφορά. Ενώ υπήρχε στατιστική σημαντική διαφορά σε αυτούς που έλαβαν δοσεταξέλη ή δοσεταξέλη συν ζωλεδρονικό. Και στις περισσότερες υποκατηγορίες η χρήση δοσεταξέλης έδειξε κάποιο όφελο στην επιβίωση. Βεβαίως αυτοί που πέραν περισσότερα φάρμακα είχαν περισσότερες παρενέργειες, λογικό, ειδικά τους πρώτους 6 μήνες. Και έτσι η μελέτη στα PIDE έδειξε ότι η βελτίωση της επιβίωσης κατά 10 μήνες, έτσι, αλλά και η δική της νόσου επιβίωση και στο failure free survival, δοσεταξέλη και ζωλιδρονικό, βοηθήσαν και αυτά, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Τώρα δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, ίσως. Πάντως προτείνουν την προσθήκη δοσεταξέλη στην κλασική ορμονοθεραπεία σε όλους τους ασθενείς με μεταστατική νόσο. Ωραία, θέλει κάποιος να σχολιάσει, κάτι να πει? Πολύ ωραία, μπράβο κύριε Μαρκαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλους. Νομίζω ότι έχει διάλειμμα για καφέ τώρα.